τρίτη εκλογική διαδικασία μέσα σε 9 μήνες. Αν το χρηματιστήριο αποτελεί καθρέφτη της οικονομίας, η χώρα μπαίνει και πάλι στο ψυγείο. Όσο τα κόμματα συγκρούονται, πολίτες και επιχειρήσεις επιστρέφουν σε στάση αναμονής. Ζούμε με την ελπίδα. Ας ελπίσουμε κάτι καλό να γίνει για τη χώρα. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο. Θεωρώ ότι οι εκλογές ήταν αναπόφευκτες μετά τις εξελίξεις στο κυβερνητικό κόμμα. Ίσως είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, γιατί έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί να προχωρήσει στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους δανειστές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως ήταν αυτή τη στιγμή, έχοντας 118 μόλις βουλευτές, έχοντας δηλαδή κάτω από το όριο των 120, δεν θα μπορούσε να περάσει πάρα πολλά νομοσχέδια, ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει. Θα εξαρτώταν πότε από την εσωτερική του αντιπολίτευση και πότε από την πραγματική αντιπολίτευση. Οπότε νομίζω ότι ήταν μονόδρομος για εκείνον οι εκλογές. Το στοίχημα και πάλι είναι η αντοχή της οικονομίας. Για τρίτη φορά τους τελευταίους 9 μήνες η Ελλάδα μπαίνει σε εκλογική τροχιά. Ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται καλύτερες μέρες, όμως η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ εγκαινιάζει μια νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Πολλοί εκτιμούν ότι η οικονομία της χώρας μπαίνει εκ νέου σε περιπέτειες. Από την Αθήνα για το Euronews, Κώστας Τσέλος.